Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Στην ίσπραξη εσόδων 21 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα σε 120 ημέρες πρέπει να προχωρήσει το Δημόσιο προκειμένου να πετύχει τους στόχους του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής. Δεδομένου τα φορολογικά έσοδα καθώς και τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις υπολείπονται των στόχων στο 8ο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017, η επίτευξη του ετήσιου στόχου των 51 δισεκατομμυρίων ευρώ αναδεικνύεται σε δύσκολο εγχείρημα, αποτυπώνοντας καθαρά την πτώση της κατανάλωσης και την φορολογική κόπωση των πολιτών. Η χθεσινή διακυβερνητική σύνοδος Ελλάδας-Ιταλίας στην Κέρκυρα, με τους δύο ηγέτες να υπογράφουν και τυπικά την συμφωνία παραχώρησης της τρένοσέσου στους Ιταλικούς σιδηροδρόμους, αποτέλεσε μια καλή αφορμή για την κυβέρνηση να ζεστάνει ξανά το μέτωπο του Νότου και να φέρει και πάλι στην πρώτη γραμμή το θέμα των ξένων επενδύσεων με τα ταλαιπάλληλα πλήγματα που δέχεται η εικόνα της στις τελευταίες ημέρες. Με την πεποίθηση πως η χώρα βάζει πλώρη για την κορυφή της τουριστικής βιομηχανίας, τουλάχιστον στην περιοχή της Μεσογείου, όλο και περισσότεροι από τους μεγαλύτερους διεθνείς παίκτες στον τομέα του τουρισμού αναζητούν ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν επί ελληνικού εδάφους. Τελευταίο 38 παράδειγμα, αυτό του Αστέρα, την διαχείριση του οποίου θα αναλάβει σε συνεργασία με την Αστέρ Παλάς Βουλιαγμένης, η Four Seasons Hotels and Resorts, μία από τις κορυφαίες ξενοδοχειακές εταιρείες παγκοσμίως. Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον Γενικό Δείκτη μόνο και μέσα 784,81 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,78% σε πτώση και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο insider.gr.